Καλή σας ημέρα, κύριε Μπερδίκη. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω καταρχήν αν συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες που εκφράζονται από διάφορους πολιτικούς παράγοντες για την πολυπλοκότητα των εκλογών, για το γεγονός ότι περνά σε δεύτερη μοίρα οι εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο και ότι περισσότερο η προεκλογική εκστρατεία και υποψήφοι και ο κόσμος επικεντρώνεται στις τοπικές εκλογές, αν το γεγονός ότι συνδυάστηκαν αυτές οι εκλογές να γίνουν μαζί, αν τελικά είναι σε βάρος της όλης διαδικασίας. Αγαπητή Κώστα, αυτό ήταν η δική μας ανησυχία, γι' αυτό και δεν υποστηρίξαμε την αναβολή των εκλογών που ήταν καθορισμένες, αν θυμάστε καλά, για τον Δεκέμβριο του 2021, έτσι. Είναι και λίγο παράτυπο και σίγουρα αντιδιοντολογικό αυτό που έγινε, να επεκταθεί η καταδοήμηση μάλιστα η θητεία των υφιστάμενων δημοτικών συμβουλίων και των δημοτικών αρχόντων. Εκλέγησαν κάποιοι για λίγη χρονική διάρκεια και βρέθηκαν τελικά να κάνουν πλήρη θητεία. Άλλοι για μία θητεία και βρέθηκαν να κάνουν 1,5 θητεία. Αυτό παραβιάζει και τη λαϊκή κυριαρχία σε μεγάλο βαθμό. Και το γεγονός ότι μπήκαν μαζί όλες αυτές οι εκλογές και καινούργιοι θεσμοί την ίδια στιγμή, σίγουρα θα επηρεάζει ήδη αρνητικά την αντίληψη που έχουν οι πολίτες για αυτές τις εκλογές, όπως και όπως σωστά είπατε και τη σημασία που έχει τοπικές εκλογές έναντι των ευρωεκλογών και το αντίθετο. Πολλοί φοβούνται ότι λόγω ακριβώς αυτής της πολυπλοκότητας, το απολά ψηφοδέλτια που θα πάρουν, ότι μια μερίδα ψηφοφόρων δεν θα κάθεται μέσα στο παραβάν εκεί για να ψάχνει τα ψηφοδέλτια, να δει τι θα ψηφίσει κλπ. Θα πηγαίνει να ψηφίσει ένα-δύο ενδεχομένως από αυτά τα οποία ξέρει, τον κοινοτάρχη του, τον δήμαρχο ενδεχομένως κλπ. Και τα υπόλοιπα να τα ρίνει στον κάλαθο. Λοιπόν, αυτοί που υποστήριζαν την κοινή ταυτόχρονη διεξαγωγή των εκλογών, να πω έτσι ιστορικά ότι αυτό δοκιμάστηκε στην Ελλάδα και αποδείχθηκε ότι ήταν αποτυχημένη ιδέα. Δεν λειτουργήσε. Κλείνει η παρέστηση. Αυτοί που το υποστήριξαν αυτήν την ιδέα να έχουμε τόσες πολλές εκλογές μαζεμένες σε μία ημερομηνία, το υποστήριξαν για δύο λόγους. Ο ένας λόγος έχει να κάνει με την οικονομία, ότι θα έχουμε εξοικονόμηση πόρων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θα πετύχουμε περισσότερη συμμετοχή ψηφοφόρων στις ευρωεκλογές, αλλά και στις τοπικές εκλογές, όπου σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια μια κατακόρυφη πτώση του ενδιαφέροντος των ψηφοφόρων. Ουσιαστικά να συγκαλύψουμε το πρόβλημα, δηλαδή. Ναι, ουσιαστικά εντάξει. Ήταν μια σκέψη λύσης του προβλήματος. Και τα δύο αυτά επιχειρήματα και αυτή η ιδεολογία θα κριθούν στις 9 του Ιουνίου. Και τις επόμενες μέρες. Δηλαδή θα μετρήσουμε το κόστος αυτών των εκλογών, θα το συγκρίνουμε με το κόστος των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών άλλων ετών. Θα δούμε τη συμμετοχή και θα δούμε κατά πόσον αυτή η ιδέα, αυτή που υποστηρίχθηκε από τα άλλα κόμματα, όχι από τους οικολόγους, ήταν τελικά βάσιμη και έφερε αποτέλεσμα. Για τους οικολόγους, ποιο είναι το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, να επουλώσει τις πληγές του, κύριε Μπερδίκη? Αγαπητέ Κώστα, να σου πω καταρχήν ότι είναι δύσκολες εκλογές. Για όλα τα μικρά κόμματα. Μικρά κόμματα τα οποία έχουν περιορισμένο πολιτικό προσωπικό. Ξαφνικά θα πρέπει να ανταποκριθούν σε μια σειρά από πολύπλοκες εκλογές, τις οποίες δεν μπορεί κάποιο πρόσωπο να είναι ταυτόχρονα υποψήφιος σε πολλά αξιώματα. Δεν έχουμε το προσωπικό δηλαδή για να ανταποκριθούμε τα μικρότερα κόμματα, ακόμα και τα μεγαλύτερα από ό,τι βλέπω τα ψηφοδέλτια. Άλλωστε, το έχουμε δει και στην ΠΑΦΟ, λειψά ψηφοδέλτια ακόμα και από μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ναι, ακριβώς, το ξέρω. Λοιπόν, από την άλλη, δεν υπάρχουν πόροι για να κάνει ένα μικρό κόμμα. Γιατί εμείς τι κάνουμε, εξοικονομούμε πόρους από την κρατική ετήσια χορηγία για να τους αξιοποιήσουμε κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών. Προσπαθούμε να μην έχουμε πολλά έξοδα κατά τη διάρκεια των 5 χρόνων σε εκλογές. Τώρα έρχονται 2 εκλογές, πέφτουν η μια πάνω στην άλλη και πρέπει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να εξοδευτούν πάρα πολλά ποσά για προκειμένου να γίνει μια αξιοπρεπής παρουσία και μια πετυχημένη παρουσιάζει τις εκλογές, τις ευρωεκλογές και τις τοπικές εκλογές. Από την άλλη, ειδικά στη δική μας την περίπτωση, με τον τρόπο που χτίστηκε το ψηφοδέλτιο μας, έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά
τριών ειδών εκστρατείες όσον αφορά τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε εκστρατεία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, γιατί έχουμε τουρκοκύπριο εκπρόσωπο της ομάδας του Σενέρ Λεβέν της Αυρούπα στο ψηφοδέλτιο μας, και πρέπει να γίνει δουλειά και στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Έχουμε κόσμο από την πλευρά της ομάδας του Παπαδάκη της κίνησης Εθνή, Καρπέτων του Χριστοδούλου, και πρέπει να γίνει εκστρατεία και σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε φυσικά και τον κόσμο των παραδοσιακών, των οικολόγων και την κοινωνία, στην οποία θα πετύχουμε ως κίνημα οικολόγων. Τρεις εκστρατείες που τρέχουν μαζί την ίδια ώρα, μαζί με τις εκλογές που έχουν να κάνουν με τις τοπικές αυτοδιοίκησεις. Όπου προσέξτε, έγιναν τέτοιου είδους επιλογές με βάση τις αποφάσεις των επαρχιακών επιτροπών, που τρέχουμε σε πολλές περιπτώσεις και υποστηρίζουμε ανεξάρτητους, πραγματικά ανεξάρτητους υποψήφιους. Δηλαδή, δεν μπήκαμε σε αυτό το αλυσβερίσι που έγινε σε πολλές περιπτώσεις μεταξύ των κομμάτων, όπου τα μικρότερα κόμματα κρύφτηκαν πίσω από επιλογές που έκαναν τα μεγάλα και κάθονται στην πίσω θέση και τρέχουν τα μεγάλα κόμματα. Η έμφασή σας, αν μπορώ να κρίνω έτσι εκ του μακρόθεν, κύριε Μπερδίκη, η έμφασή σας είναι στις ευρωεκλογές σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, έτσι? Όχι, η έμφασή μας είναι σε όλες τις εκλογές. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε υποψήφιους για τα πιο ψηλά ψηφοδέλτια των δημάρχων. Στηρίζουμε δημάρχους που δεν τους στηρίζει κανένα άλλο κόμμα σε μεγάλους δήμους όπως το Δήμο του Βόλου. Έχουμε δική μας υποψηφιότητα ουσιαστικά στο Δήμο στο διαμέρισμα Λευκοσία. Ανεξάρτητο υποψήφιο τον Παναγιώτη τον Μέντζη τον στηρίζουμε μόνο εμείς στο Δήμο Λεμεσού, στη Λευκοσία. Στο Δήμο Λεμεσού το ίδιο, τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη. Είναι δύσκολες υποψηφιότητες με την έννοια ότι πρέπει να υποστηριστούν από έναν και μοναδικό μηχανισμό, το κίνημα των οικολόγων. Είναι πολύ εύκολο να πάνε να υποστηρίξει τον Α ή τον Β υποψήφιο που τον υποστηρίζει το ΑΚΕΝ. Για αντίστοιχα κινήματα, οι ευρωεκλογές είναι ένα προνομιακό πεδίο για αντίστοιχα κινήματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, κύριε Μπερδίκη. Ναι, άμα μιλούμε για τη Γερμανία, ας πούμε, που με έναν 1% μπορεί να εκλέξει ευρωβουλευτή. Έχουν πάρει κόμμα και στη Γερμανία που έχει εκλέξει ευρωβουλευτή. Με έναν 1% πάνε γερμανικά. Ναι. Εδώ στην Κύπρο τα πράγματα είναι εντελώς αντίστροφα, αγαπητέ. Ναι. Ή ακόμα και στην Ελλάδα, που το εκλογικό βασικά μέτρο που δεν υπάρχει εκλογικό μέτρο, αλλά το ποσοστό και αριθμό ψήφων που χρειάζεται να εκλέξει ευρωβουλευτή είναι λιγότερο από αυτό που χρειάζεται για να εκλέξει βουλευτή στην Ελληνική Βουλή. Ναι. Συνεπώς, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά στην Κύπρο και πολύ δύσκολα για την εκλογή από μικρότερο κόμμα ευρωβουλευτή. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχει εκλεγεί ευρωβουλευτή στην Κύπρο κάτω από το 10% δύναμη εκλογική. Είναι εκτός της περίπτωσης του κ. Παπαδάκη το 2014 που εκλεγεί με ένα ποσοστό της τάξης του 7,8%. Ναι. Μάλιστα. Για τα ζητήματα τα οποία κυριαρχούν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, έτσι, εσείς τι θα βάζατε στην προμετωπίδα? Υπάρχει πολύ ανησυχητική προσέγγιση στο θέμα του μεταναστευτικού, το οποίο είναι κυρίαρχο όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Κυριαρχεί πλέον μια αντίληψη που θεωρείται πρόβλημα, το μεταναστευτικό πρόβλημα το προσφυγικό. Δεν προσεγγίζεται η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, η αλληλεγγύη, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ανωτερότητα ενός λεγόμενου ευρωπαϊκού πολιτισμού σε σχέση με τις συμπεριφορές άλλων πολιτικών πολιτισμών δεν φαίνεται να βγαίνει σε αυτό το σύστημα. Η Ευρώπη βρίσκεται σε έναν πανικό στην αποτυχία των συντηρητικών, φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Είναι και αριθμοί μεγάλοι για να είμαστε ειλικρινείς, ιδίως ότι η Κύπρο είναι υπερβολικά μεγάλη. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα που μπλάκει καλλιώ το διάλογο των πολιτικών είναι ότι ακόμα και αυτοί που αντιτίθενται στις ακραίες φασιστικές απόψεις της ακροδεξιάς και του ακραίου εθνικισμού, ας πούμε, ακόμα και αυτοί χρησιμοποιούν ένα λόγο και προτάσεις οι οποίες αντιμετωπίζεται αυτό το ζήτημα ως πρόβλημα, το οποίο πρέπει να λυθεί με καταστατικά μέτρα, αφήνοντας πίσω το μεγάλο ζήτημα της
ενσωμάτωση, όπως λέγανε παλιά, ή τη εμπερίληψη, όπως λέγεται πιο σύγχρονα, αυτών των ανθρώπων. Οι οποίοι ήρθαν και θα μείνουν, κύριε Περδίκη. Δεν πρόκειται κανένας από όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους πρόσφυγες δηλαδή, τώρα που ήρθαν και ζούνε 5-10 χρόνια σε μια χώρα, ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψουν. Ήρθαν για να μείνουν. Δεν πρόκειται. Άρα, προς το συμφέρον τη κοινωνία, είναι η συμπερίληψή του. Ακριβώς. Να λειτουργήσουν ως Κύπροι πατριώτες. Καλοί και αγαθοί πολίτες, όπως έλεγαν και οι νέοι, και όχι να τους βάζει στη γωνία και στο περιθώριο και να τους κατηγορεί. Και από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει πολιτική για να μην αναγκάζονται αυτοί οι άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις χώρες τους, διότι κανένας, φαντάζομαι, δεν θέλει να εγκαταλείψει τη χώρα του, να σηκωθεί να φύγει άρον-άρον από τη χώρα του, να πάρει τη βάρκα για να μπει σε μια περιπέτεια η ζωή του, για να διασχίσει τη Μεσόγειο, για να φτάσει σε μια ασφαλή χώρα. Αν δηλαδή δεν υπήρχαν οι συνθήκες αυτές που θα ανάγκαζαν τους ανθρώπους να φύγουν. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επικεντρώσει σε αυτό, θα πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι αιχμές του ζητήματος, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια δημιουργείται στις προβλήματος. Να δούμε τη στάση της Ευρώπης στο Ουκρανικό, να δούμε τη στάση της Ευρώπης στο Συριακό, να δούμε τη στάση της Ευρώπης στο Παλαιστινιακό, έτσι. Η ίδια η Ευρώπη με τη στάση της, μεγάλες χώρες, δημιουργούν ακόμα και σήμερα καινούργιες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Ναι. Βέβαια, η βάση αυτού του ζητήματος, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι η στάση, η διαχρονική, μέσα από τους αιώνες, ληστρική, απεικιοκρατική στάση των χωρών της Ευρώπης προς τις χώρες του Νότου, της Αφρικής και της Ασίας. Γιατί ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις με τη σημερινά μέσα επικοινωνίας και πληροφόρησης, αλλά και κυκλοφορίας. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που στα καλά καθούμενα σηκώνονται να φύγουν από, από την Αφρική, γιατί ξέρουν ότι αν ζουν στην Ευρώπη ή στην Βόρεια Αμερική θα ζήσουν πολύ καλύτερα. Μάλιστα. Όχι μόνο κάτω από συνθήκες δημοκρατίας που μπορεί να υπάρχουν σε κάποιες από αυτές τις αφρικανικές χώρες, όχι μόνο σε συνθήκες σχετικής ευημερίας, έτσι, αλλά πλούσια. Γιατί να μην πάω στην Ευρώπη που θα ζω πλούσια ενδεχομένως και πολύ πιο περισσότερα υλικά αγαθά από ό,τι. Θεωρείτε. Είναι και μια κουλτούρα, ξέρεις, αυτή. Βασίζει και καλλιεργείται παγκόσμια. Είναι στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Η απάντηση. Αυτοί οι υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση. Αυτοί οι υποστηρίζουν τους πολέμους. Βγαίνουν μετά από την άλλη πλευρά. Είτε με τη μορφή μιας συντηρητικής πολιτικής, είτε με τη μορφή μιας ακροδεξιάς πολιτικής, και κατηγορούν τους πρόσφυγες, κατηγορούν τους μετανάστες. Τρέφουν τη λαϊκή οργή εναντίον του υποκείμενου του προβλήματος και όχι του πραγματικού, των πραγματικών φταιχτών, αυτών που πραγματικά φταίνε για τη δημιουργία και την έξαρση αυτών των ζητημάτων, των ζητημάτων προσφυγικών μεταναστευτικών. Και ο κόσμος δυστυχώς παρασύρεται, γιατί είναι πολύ εύκολο να δει τους μετανάστες που είναι στη χώρα του, που αυξάνονται ο αριθμός του, από το να δει πίσω από αυτό το ζήτημα ότι υπάρχει μία Μέρκελ, υπάρχει μία Θάτσερ προηγούμενα, υπάρχει ένας Μπούς, ας πούμε, και είναι και πολύ μακριά αυτούς και δεν τους φτάνει. Άρα είναι πιο εύκολο να τα βάλει με το προσφυγάκι και με το μετανάστη. Η απάντηση του μεταναστευτικού από την πλευρά του κινήματος των οικολογικών κινημάτων κλπ. Ποια είναι, τι λέει δηλαδή το... Σίγουρα είναι πιο ανθρώπινη και πιο αλληλέγγυα. Αναγνωρίζει τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κύπρο με τον ότι είμαστε μια χώρα της πρώτης γραμμής, που έχετε πάρα πολύ μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα και δυσκολεύεται να το διαχειριστεί. Χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλά πράγματα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό και πρέπει να γίνουν πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να μπορούν να γίνουν και όχι αυτή η ανόητη και επικίνδυνη πρόταση που κατατέθηκε και πάλι από την πλευρά του ΕΛΑΜ για τα χάλκινα διαβατήρια. Έτσι. Και σίγουρα πρέπει να στραχούμε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουμε και ασφαλείς δρόμους μετανάστευσης για αυτούς που μπορούν και έχουν και ανάγκη, δεν είναι πρόσφυγες, αλλά και αυτούς που μπορούν να προσφέρουν στις οικονομίες. Αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, φίλε, το οποίο θα πρέπει κάποια ώρα να το συζητήσουμε, δηλαδή ποια είναι η προσφορά αυτών των ανθρώπων στην κυπριακή οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία.
την ακόλουθα. Άρα, ναι. ίσως αν να... δεν έρχονταν με αυτή τη μορφή, θα έρχονταν με τη μορφή των οικονομικών μεταναστών. Χρειάζονται ναι. νόμιμες διαδικασίες, ναι, εξασφαλισμένες, ναι. ασφαλείς, να μην μπαίνουμε στις βάρκες. Άρα είναι από πολλές αποψεις. Να μην γίνονται, τώρα, να μην γίνονται θύματα διαφόρων κυκλωμάτων. Να μην γίνονται λαθεμπορίας και σωματεμπορίας και όλα τα συνεπαγόμενα. Χρηστές καταστάσεις που ζούμε, ζουν αυτοί οι άνθρωποι στον δρόμο για την Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ότι δεν τα βλέπουν. Έτσι. Μιλώ και για τις κυβερνήσεις, αλλά πολλές φορές και τους πολίτες. Ναι. Άρα χρειάζονται ασφαλείς δρόμοι μετανάστευσης, αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, ζητήματος στη ρίζα του. Να δοθούν δυνατότητες να λυθούν προβλήματα στις χώρες όπως τη Συρία, ας πούμε, και να υπάρξει μια πολιτική στήριξη των χωρών αυτών, των δημοκρατικών διαδικασιών και των καθεστώτων, ώστε να δοθούν λύσεις στα προβλήματα αυτών των λαών στην ίδια τους τη χώρα. Και είναι αυτό που λέμε, να υπάρξει μια παγκόσμια κλιματική και κοινωνική δικαιοσύνη, η οποία να λύνει τα προβλήματα των ανθρώπων στην πατρίδα τους. Βέβαια, υπάρχουν πάντα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες και να κάνουν καριέρα σε άλλες χώρες. Μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, για παράδειγμα, δεν μπορεί να χωρέσει τις φιλοδοξίες πολλών ανθρώπων, γι' αυτό και μεταναστεύουν σε άλλες μεγαλύτερες χώρες. Είναι λογικό. Αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται μέσα από ένα νόμιμο και εξασφαλισμένο πλαίσιο. Αλλά πέρα του μεταναστευτικού, υπάρχουν και άλλα μεγάλα ζητήματα τα οποία. Ήθελα και το θέμα του μεταναστευτικού. Είναι η προστασία των περιοχών της φύσης, όπου παίζει τεράστιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που είμαστε κάτω από το μηδέν στο θέμα της προστασίας των περιοχών της φύσης. Είναι η ακρίβεια, είναι τα ψηλά ενίκια. Σε αυτό επίσης μπορεί να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η κρίση των θεσμών, που επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κανόνες για τη χρηστή διοίκηση, που βλέπουμε αυτή την κρίση των θεσμών να εξελίσσεται σε μια θλιβερή, πραγματικά. Μα στεναχωρεί όλους αυτούς. Ξέρω ότι είναι ένα ζήτημα. Από τους δύο εισαγγελείς, ναι. για το οποίο θα πρέπει όλοι να ξεσηκωθούμε και βλέπουμε ακριβώς την αντίδραση της κοινωνίας. Είναι σήμερα, αρχίζει σήμερα η εξέταση. Αλλά δεν το συζητούν. Ναι. Τα πολιτικά κόμματα κρύφτηκαν μέσα στην άμμο όπως τους Φωτοκάμιλους. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει και πρέπει να το ψάξουμε λίγο γιατί τα πολιτικά κόμματα. Τι κρύβεται πίσω από αυτή. Εσείς τι θεωρείτε ότι κρύβεται πίσω από αυτή τη σύγκρουση των θεσμών, κύριε Μπερδίκη? Σήμερα αρχίζει η εξέταση της αίτησης για πάυση του Γενικού Ελεγκτή σήμερα. Μα δεν κρύβεται τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Είναι, άμα πάρετε το ιστορικό όλο, θα δείτε ότι από τον καιρό που ανέλαβε ως Γενικός Ελεγκτής ο κ. Ζησιάς Μιχαηλίδης, έδωσε ένα άλλο νόημα σε αυτόν τον θεσμό. Λειτουργήσε σωστά, ελεκτικά. Ανέδειξε σκάνδαλα, δαχτυλόδειξε υπεύθυνους, έγινε φοβερή δουλειά με την Βουλή, για παράδειγμα, παρά την στεναρή αντίδραση των κομμάτων, μπορώ να γράψω βιβλίο, αγαπητέ Κώστα, για το πώς τα κόμματα αντιδρούσαν στο να υπάρχει έλεγχος από τον Γενικό Ελεγκτή στα οικονομικά τους. Χτυπούσαν χαμέ και πετάσαν στο ταβάνι, συγκεκριμένη πολιτική αρχή. Και πόσο μένος και πόσο μίσος και πόσο εχθρικά αισθάνθηκαν, γιατί με τη βοήθεια βέβαια και την ΚΡΕΚΟ, έτσι, Ευρώπη, την ΚΡΕΚΟ, Συμβουλή της Ευρώπης, έτσι, με τη βοήθεια την εξωτερική της ΚΡΕΚΟ, βάλαμε τον Γενικό Ελεγκτή να ελέγχει και το τελευταίο σέντρο των πολιτικών κομμάτων. Δεν του το συγχωρούν ποτέ. Οπότε δεν το συγχωρούν και σε μένα βέβαια αυτό το γεγονό. Γιατί έβαλα και εγώ το δικό μου το δαχτυλάκι για να γίνει αυτό. Και δεν είναι μονάχα αυτό. Έχουν αναδειχθεί και αναδεικνύονται καθημερινά, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος. Ξέρετε μου εσείς ποτέ αν Γενικός Ελεγκτής και Ελεγκτική Υπηρεσία ασχολήθηκαν με τα θέματα του περιβάλλοντος? Από την κλιματική αλλαγή και την ανάγκη η Κύπρος να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, πολύ πριν γίνει η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση, εμπήκαν κανονιστικοί κανόνες και προτάσεις από την Ελεγκτική Υπηρεσία, οι οποιοδήποτε ακολουθήθηκαν από τις κυβερνήσεις που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, έτσι, ναι. μέχρι και τον ΑΚΑΜΑ, μέχρι και τα θέματα της, με τα ζητήματα που έχουν το περιβάλλον. Τελευταία είχαμε το θέμα με το Πεντάκομο και το λιμενικά έργα, τη διαχείριση των νερών, τη διαχείριση των αποβλήτων, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Υπάρχουν δεκάδες εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή για θέματα περιβάλλοντος που βοήθησαν το περιβαλλοντικό κλίμα να αναδείξει και το κύριο Μανικολόγο, πρέπει να πω, να αναδείξει αυτά τα ζητήματα και να τα φέρει όπου μπορούσαν να επιτύχουν. Έχουμε αυτή τη θετική παρέμβαση της ελευθερίας.
αξιωματούχοι της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και αυτό και στράφηκαν εναντίον. Ενοχλεί. Πάρα πολύ ενοχλεί. Μας δύο θέματα που, έχουν, που είναι και στην επικαιρότητα, θέλω το σχόλιο σας. Το ένα είναι το πόρισμα της έκθεσης της διοικητικής έρευνας για τον ΑΚΑΜΑ, της διοικητικής έρευνας που έγινε. Και το δεύτερο είναι σε σχέση με τις λατομικές ζώνες στην Ανδρολίκου. Δύο έτσι σύντομα σχόλια, αν μπορείτε. Εγώ νομίζω ότι εκτός από αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, θα με ρωτούσες για την προσεχή συνάντηση στον Κάθηκαν ερχόμενη Παρασκευή, νομίζω. Για τους κόμβους και για τους δρόμους. Θα ήθελα να μιλήσω και γι' αυτό, γιατί είναι η ευκαιρία να με ακούσουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Έτσι, ναι. Πείτε μας. Ότι πρέπει να σταθούν δίπλα μας στο αίτημα να είναι οι κύριοι είσοδοι στον ΑΚΑΜΑ από τα χωριά. Να υπάρξει τέτοια τιμολογική πολιτική και τέτοια έργα που να αποτρέπουν τους επισκέπτες να μπαίνουν από την Πέγια και να μπαίνουν από, από την Λουτρά της Αφροδίτης, αλλά να κατευθύνονται προς τα χωριά, να παρκάρουν τα χωριά έξω από το πάρκο, έτσι, έξω από το χώρο της περιοχής, της ελεγχόμενης περιοχής, και να ταξιδεύουν οι επισκέπτες μέσα στο χώρο με τα λεωφορεία του πάρκου. Για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη επισκεψιμότητα στα χωριά, περισσότερη κίνηση στα χωριά. Δεν χρειαζόμαστε κόμβους μέσα στο πάρκο. Χρειαζόμαστε κόμβους έξω από το πάρκο, εκεί που βρίσκονται τα χωριά, να είναι χώροι εστίασης, να είναι χώροι πώλησης αναμνηστικών σουβενίρ. Όλοι οι είσοδοι, λέτε εσείς, να είναι από την Ίνια, το νέο χωριό, τις Αρώδες κλπ. Τον Κάθηκα. Δεν είναι ανάγκη να κλείσεις τις εισόδους στις παραλιακές. Ναι. Αλλά όταν έχεις τιμολογική πολιτική που πληρώνεις πολύ λιγότερα όταν μπαίνεις από τα χωριά και πολύ περισσότερο όταν μπαίνεις από τα παράλια, αυτός πρόχνει τους περισσότερους ανθρώπους που πάντα στο οικονομικό είναι ένα κριτήριο, ναι, να επιλέξουν την είσοδο από τα χωριά. Μες. Αυτό να τα ακούσουν οι κάτοικοι, να σταθιστούν μαζί μας, να υποστηρίξουν το δικό τους συμφέρον, να σκεφτούν πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν αν δημιουργηθεί ένας χώρος από 30-40 μικρά ηλεκτρικά λεωφορεία του πάρκου, πόσες ξεναγεί, πόσοι οδηγοί, πόσοι μηχανικοί θα δουλέψουν από αυτόν τον μικρό στόλο. Και να μην παίζουν το παιχνίδι των μεγάλων επιχειρήσεων και των μεγάλων αναπτύξεων που ήδη ετοιμάζονται να γίνουν στην είσοδο της Πέλιας και την είσοδο από την άλλη πλευρά. Στα Λουτρά της Αφροδίτης. Αύριο στον Κάθηκα είναι η δημόσια παρουσίαση. Είναι αύριο στον Κάθηκα και ελπίζω να ακούσω τη φωνή μας. Η δημόσια διαβούλευση. Και να σταθούν μαζί με τη δική μας πρόταση, την οποία ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν την είπαμε, είναι πολύ καλή ιδέα αυτή, αλλά δεν την εφάρμοσε ποτέ, τουλάχιστον στους τελευταίους μήνες που είχε την ευκαιρία ως πρόεδρος να προωθήσει αυτή την πολύ σωστή ιδέα προς το καλό των ειδών των κατοίκων. Όσον αφορά το τρίτο πόρισμα για τον ΑΚΑΜΑ, λυπούμε να παρατηρήσω ότι αντί να υπάρξει ανάδειξη αυτών που ευθύνονται για αυτά τα εγκλήματα που έγιναν στον ΑΚΑΜΑ με τα οδικά έργα, μαθαίνω ότι επιβραβεύονται αυτοί οι οποίοι θεωρούνται κατά πάσα πιθανότητα, είναι υπόλογοι, δεν καταδικάζω κανέναν, είναι υπόλογοι για αυτά τα εγκλήματα. Έχουν μάλιστα τύχη επιβράβευσης με προαγωγές. Έτσι, γι' αυτό φωνάζαμε εμείς αυτό το πράγμα να βγει στη δημοσιότητα και να ελεγχθεί δημόσια πολύ πιο πριν. Χάσαμε το παιχνίδι εδώ, έτσι, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Και από την άλλη, σε ό,τι αφορά τις ατομικές ζώνες, ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς από την αρχή λέγαμε ότι δεν νοείται εθνικό πάρκο, δεν νοείται χώρος προστασίας της φύσης με λατομική ζώνη. Πρέπει να μην προχωρήσει η επέκταση των λατομικών ζωνών, πρέπει να μπει ένα χρονοδιάγραμμα κατάργησης της λατομικής ζώνης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Θα έπρεπε να είχαν όμως προνοήσει να βρουν άλλες κατάλληλες περιοχές για την δημιουργία των λατομείων, γιατί και αυτά χρειάζονται για την οικονομία, έτσι, κύριε Περδίκη? Όχι μόνο λατομείων, αγαπητέ Κώστα, έπρεπε να βρεθούν από καιρό, και το είχαμε πει πριν από 20 χρόνια, και εναλλακτικοί τρόποι για την ανέγερση και την οικοδόμηση των οικοδομητών μας έργων. Έτσι, δεν μπορεί να στηρίζει, ας πούμε, όλα αυτά τα λιμενικά έργα που έγιναν, τους κυματοθράφτες, τις μαρίνες, τα λιμάνια, στην πέτρα που βγαίνει από την Ανδρολίκου. Αυτό είναι σχιζοφρενικό, είναι εγκληματικό. Έπρεπε να πληρώσουμε το κόστος και πρέπει να το πληρώσουμε το κόστος. Όταν λέμε προστασία του περιβάλλοντος, σημαίνει πληρώνεις το κόστος, γιατί το περιβάλλον θα σου δώσει μετά διαχρονικά και μέσα από τα χρόνια στη συνέχεια ό,τι πληρώσεις θα το πάρεις πίσω. Έτσι. Έπρεπε να πληρώσουμε το κόστος για να υπάρξει εισαγωγή υλικού για τα λιμενικά έργα από το εξωτερικό ή την χρήση των κυβόλεθων και των άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες
για την κατασκευή αυτών των λιμενικών έργων. Όλα τα λιμενικά έργα που έγιναν στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούνται με τη μέτρα της Ανατολίκου. Αν είναι δυνατόν. Και δεν βρέθηκε εναλλακτική λύση, γιατί μας έλεγαν πάντα ότι η εναλλακτική λύση στοιχίζει. Και να πληρώσουμε, ρε παιδιά. Θέλουμε φαράγγια, θέλουμε προστασία της φύσης, πρέπει να πληρώσουμε. Μάλιστα. Κύριε Περδίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.